σήμερα ο κήπος μας είναι ροκ, δηλαδή βραχόκηπος. Βραχόκηπος στο κερατσίνι. Ο γιατρός θα σας μιλήσει για το φιλοκνίστη. Ο Σωτήρης θα σας δείξει πώς να φτιάξετε θερμοκήπιο στο μποστανάκι σας. Και ο Γιάννης θα σας δείξει πώς να φτιάξετε ένα οικολογικό καθαριστικό. Και μην ξεχνάτε, αν θέλετε να σας φτιάξουμε τον κήπο, τον μπαλκόνι ή την ταράτσα σας, ή είστε οικολαπτόμενοι κυμπουροί και θέλετε να μας στείλετε τις απορίες σας, μπείτε στο megatv.com κάθοντας κυμπουροί. Βρισκόμαστε στο Κερατσίνι. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα αποτελούσε μία από τις εξοχές της Αθήνας. Το 1930 άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτες βιομηχανίες και τότε η περιοχή έγινε μέρος της βιομηχανικής ζώνης που εκτείνεται από τον Πειραιά μέχρι το Πέραμα. Το παλικάρι στο λιμάνι μια βραδιά. Παρ' όλα αυτά, στην παραλία του Κερατσινίου κολυμπούσαν, ψάρευαν με το καλάμι τους ή έπαιρναν τη βάρκα τους και ανοίγονταν στα βαθιά για μια καλύτερη ψαριά. Τα χρόνια η περιοχή άλλαξε όψη και αν κανείς βρει μια φωτογραφία εκείνης της εποχής, το μόνο κοινό ενδεικτικό στοιχείο που μπορεί να ξεχωρίσει είναι το φουγάρι της ΔΕΗ. Όταν ακούς Κερατσίνι, το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό σου είναι η Ιχθυόσκαλα. Ειδικά τις πρώτες πρωινές ώρες εδώ γίνεται χαμός. Μεγάλα φορτικά και καΐκια ξεφορτώνουν και απλώνουν την ψαριά τους στους πάγκους. Και οι έμποροι από όλες τις μεριές της Αττικής έρχονται εδώ για φρέσκο ψάρι. Παιδιά, πιούμε να. Και τα ξέρεις, τα... Μπράβο, μπράβο. Δεν πειράζει, θα πιούμε. Κύριε Αυγαλό. Πόσο έλα για μας. Πάμε γιατί έχουμε να φτιάξουμε και ένα κήπο σήμερα. Μιλήσουμε λίγο. Το κατάλαβα πως ήμουνα για σένα. Φοβάσατε πως σου για να περνάει η ώρα. Και το κατάλαβα πως ήμουνα για σένα. Φοβάσατε πως σου για να περνάει η ώρα. Σταυρούλα, από ό,τι βλέπω δεν έχεις κάνει και πολλά πράγματα, αλλά τώρα που βλέπω τα πιτσιρίκια, μάλλον καταλαβαίνω το λόγο. Αν θες, πες μας όμως κι εσύ. Ο άντρας μου λείπει πολύ συχνά, κάνει ταξίδια, λείπει εκτός Αθηνών συχνά και μόνο με τα παιδιά. Οπότε μου είναι δύσκολο να ασχοληθώ και με τον κήπο. Τι θα ήθελες να κάνουμε για τον κήπο σου? Η αλήθεια είναι ότι έχω δει ένα πολύ ωραίο βραχόκηπο σε ένα σπίτι. Και ένα βραχόκηπο. Βραχόκηπο, ε. Θα ήθελες και ένα χώρο για τα παιδιά? Ναι, ένα χώρο για να παίζουν τα παιδιά. Θα με βοηθήσεις να μετρήσουμε τον κήπο? Όχι, ε. Εσύ. Έλα, πάμε. Σε εδάφη με λίγο χώμα, πολλά βράχια,
Λίγο νερό το καλοκαίρι και παγωνιά το χειμώνα, ο μόνος κήπος που μπορεί να φτιάξετε είναι ένας βραχόκηπος. Υπάρχουν πολλά είδη βραχόκηπου. Ο μεσογειακός, ο ξηροφυτικός, ο ιαπωνικός και άλλοι. Ανάλογα με τα υλικά, τα φυτά και την τεχνοτροπία που είναι φτιαγμένοι, παίρνουν την ονομασία τους και την τελική τους όψη. Η ιδέα των βραχόκηπων ξεκίνησε από κάποιους ταξιδιώτες που βρέθηκαν στις Αυστριακές Άλπες και εντυπωσιάστηκαν από τη χλωρίδα που μεγάλωνε ανάμεσα στα χιονισμένα ύψη και τα βραχώδη εδάφη. Ελλάδα, Μεσόγειος. Ο μεσογειακός βραχόκηπος αποτελείται από φυτά της χλωρίδας μας, που είναι ανθεκτικά στον ήλιο και την ξηρασία, όπως τα αρωματικά φυτά, θυμάρι, ρίγανη, λεβάντα και δέντρο λίβανο. Ο αυστηρά ξηροφυτικός βραχόκηπος φιλοξενεί κάκτους και άλλα παχύφυτα που μπορούν να τα βγάλουν πέρα τόσο με το κρύο που κάνει στη χώρα μας, όσο και με τις φθινοπορεινές και ανοιξιάτικες βροχές. Ο υδροβραχόκηπος είναι ένας κήπος με βράχια, τρεχούμενο νερό και υδροχαρή φυτά. Τέτοια είναι τα νούφαρα, η φτέρη, το σκολοπένδριο και το ασπλένιο. Υπάρχει ακόμα ένα είδος βραχόκηπου, ο Ιαπωνέζικος. Είναι γεμάτο συμβολισμού της Ανατολής και μπορεί να φιλοξενήσει από ένα πλήθος φυτών μέχρι κυριολεκτικά κανένα. Βασίζεται στις μορφές και τους όγκους, της πέτρας, των χαλικιών και των βράχων. Ακόμα και αν δεν επιλέξουμε κάποιο συγκεκριμένο στυλ βραχόκηπου, επιλέγουμε φυτά που θέλουν καλή στράγγιση, έχουν αντοχή στον ήλιο και στον άνεμο. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα μεσογειακό κήπο με πολύ δέντρο λίβανο. Το δεντρολίβανο Ροσμαρίνου Σοφισινάλης ανήκει στην οικογένεια Λαμιάτσε που περιλαμβάνει και άλλα βότανα. Το όνομά του προέρχεται από το λατινικό Ροσμαρίνους που σημαίνει σταγόνα της θάλασσας επειδή ευδοκιμεί και σε παράκτιες περιοχές. Αν και αποτελεί χαρακτηριστικό βότανο της Μεσογείου, αναπτύσσεται σε πολλές εύκρατες περιοχές της Ευρώπης και της Αμερικής. Είναι ένα ηθαλές, θαμνώδες φυτό. Τα κλαδιά του είναι ξυλώδη στη βάση και τρυφερά στις κορυφές. Και το ύψος του μπορεί να φτάσει τα 2 μέτρα. Τα φύλλα του είναι άμυσχα, δερματώδη και αρωματικά. Μοιάζουν με βελόνες έλατου. Έχουν μήκος 1 έως 2 εκατοστά, πλάτος 2 έως 3 χιλιοστά, είναι σκούρα πράσινα στην επάνω επιφάνεια και γκρίζα στην κάτω. Τα άνθη του εκφύονται από τη μασχάλη των φύλλων σε ταξιανθίες ανά 10 έως 20 και έχουν ανοιχτό γαλάζιο χρώμα. Δεν απαιτεί γόνιμα εδάφη και προτιμά αυτά που έχουν καλή στράγγιση. Αντέχει στην ξηρασία και την αλμύρα της θάλασσας. Το πολύγαλα είναι ένας αϊθαλής θάμνος που θέλει ήλιο και χώμα με καλή στράγγιση. Το εντυπωσιακό με το πολύγαλα είναι η άνθησή του. Έχει αυτά τα μόβ άνθη ακόμα και 10 μήνες το χρόνο. Αρτεμισία ή αλλιώς αψιθιά. Ένα φυτό με εξαιρετικό ασημίφυλλωμα, βελούδινη αφή, γεμάτο άρωμα. Λέγεται ότι πήρε το όνομά της από τη θεά Άρτεμις, λόγω των πολύτιμων ιδιοτήτων της. Ο Διοσκουρίδης έλεγε ότι ανακατεύοντας ένχυμα ψιθιάς με το μελάνι, τα ποντίκια δεν έτρωγαν τους παππούς.
παιδιά αρέσει να παίζουμε τα χώματα και κατά επέκταση η κυμπουρική. Έτσι, θα πάρουμε μερικούς βολβούς, τουλίπες, φρέζες και νάρκισσους, να τους δείξουμε πώς φυτεύουν και να έχει το κάθε παιδί το δικό του λούδι στον χώρο που θα παίζουν. Τονίζω πινέλα και χρώματα για να περάσουμε μια ωραία βάση στον τοίχο πριν κάνουμε τον γκράφιτι και στη συνέχεια θα ζωγραφίσουμε. Με αυτό το φράχτη θα οριοθετήσουμε την περιοχή που θα παίζουν τα παιδιά και με αυτά τα ξύλα θα φτιάξουμε την αμμουδόκο. Λοιπόν, Σταυρούλα, κάναμε ένα σχέδιο εδώ για τον κήπο. Σε αυτό το σημείο θα φτιάξουμε το βραχόκηπο και στον τοίχο ακριβώς πίσω θα ζωγραφίσουμε. Τι θα ζωγραφίσετε, κύριε? Θα κάνουμε γκράφιτι και θα κάνουμε κάτι να ταιριάζει μαζί με το βραχόκηπο. Αυτόν εδώ το χώρο θα τον διαμορφώσουμε ειδικά για να παίζουν τα παιδιά με ασφάλεια. Και στη μέση θα βάλουμε μία αμμουδόκο. Και εδώ θα είναι το καθιστικό σου να απολαμβάνεις και το βραχόκηπο που ζήτησες, αλλά και το χώρο που παίζουν τα παιδιά σου. Ωραία. Να φωνάξουμε και τη θεία να μας πει μια γνώμη. Θεία! Έλα να μας πει μια γνώμη. Ναι. Έλα, θεία, μας πει αν εγκρίνεις. Καλώς, θεία. Γεια σας, παιδιά, φοβερό. Το εγκρίνεις? Εντελώς. Ξεκινάμε τότε. Τώρα. Έλα. Ωπα. Καλώς, καλώς. Feel the sadness burning in my heart. You left too early, final look. The fire burning down my happiness. But I will για το βραχόκηπο. Για τον τοίχο. Λοιπόν, Χριστινίτσα, πώς σου φάνηκε ο κήπος μας? Καλός. Λουλούδια πολλά, ε. Ναι. Ωραία, Κυπουρή. Ξέρεις τι είναι ο Κυπουρός? Δεν ξέρεις τι είναι ο Κυπουρός? Ο Κυπουρός είναι αυτός που ξέρει να φροντίζει τα λουλούδια. Και να τα ταΐζει. Και να τα ταΐζει, ναι. Ο βραχόκηπος μπορεί να είναι το εστιακό σημείο του κήπου. Μπορεί να είναι το σημείο που οδηγεί ένα μονοπάτι. Το μέρος όπου θα φυτέψετε τα αρωματικά για την κουζίνα σας. Εδώ ο βραχόκηπος θα είναι μια υπέροχη θέα για τη Σταυρούλα και την οικογένειά της. Γενικά, ένας βραχόκηπος μπορεί να βρίσκεται σε θέσεις εκτεθειμένες στον άνεμο, σε επικλινή εδάφη, αλλά καλό είναι να μην βρίσκεται σε ανοιχτές επίπεδες επιφάνειες και σκιερά σημεία. Εμείς εδώ έχουμε βρει το καταλληλότερο σημείο. Το χώμα που θα φιλοξενήσει το βραχόκηπο πρέπει να είναι γόνιμο και να στραγγίζει καλά. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι το σχήμα, η μορφή και το χρώμα των βράχων που θα χρησιμοποιήσουμε. Το μέγεθος των βράχων εξαρτάται από το διαθέσιμο χώρο. Μεγάλη βράχη είναι κατάλληλη για τους μεγάλους χώρους, ενώ η πιο μικρή για τους μικρότερους. Επιλέξτε βράχους της ίδιας απόχρωσης για να μην γίνει τρικολόρε. Μακή σχεδίασε το περίγραμμα του βραχόκηπου. Τώρα θα σκάψουμε περιφερειακά για να τοποθετήσουμε τους πρώτους βράχους. Καλά το περίγραμμα. Οι ευθείες γραμμές δεν ταιριάζουν στους βραχόκηπους.
Αποφύγετε τις αυστηρές και συμμετρικές φόρμες και προσπαθήστε να τοποθετήσετε τους βράχους έτσι ώστε το αποτέλεσμα να μοιάζει τυχαίο και φυσικό. Καλό είναι να επιλέγετε πέτρες διαβρωμένες, που να έχουν τρύπες έτσι ώστε να αναπτύσσονται ανάμεσά τους τα βρία και να δείχνουν πιο όμορφες. Οι πέτρες θα πρέπει να φαίνονται και μετά από χρόνια που τα φυτά θα μεγαλώσουν. Γι' αυτό αφήνουμε αρκετό χώρο ανάμεσά τους ώστε τα φυτά να αναπτυχθούν. Περιμετρικά της καμένης επιφάνειας τοποθετούμε μεγάλες πέτρες και καλύπτουμε τα κενά με χώμα. Ρίχνουμε χώμα και σχηματίζουμε ένα μικρό λοφάκι πάνω στο οποίο θα μπουν οι υπόλοιπες πέτρες και τα φυτά. Οι πέτρες θα προστατεύσουν το χώμα από τη διάβρωση που προκαλεί βροχόπτωση ή τοπότημα μέχρι τα φυτά να μεγαλώσουν και τη δουλειά αυτή να κάνει το φύλλωμά τους ή η ρίζα τους. Καλώς στη Σταυρούλα. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου. Πού είσαι, Σταυρούλα, άλλη μέρα. Εδώ έχουμε φτιάξει ολόκληρο βουνό. Τώρα σε Γάλλο φτιάξαμε και λείπει. Πώς σου φαίνεται ο βραχόκηπος? Τέλεια, τέλεια. Πολύ ωραία. Έλα να μας βοηθήσεις με καμιά φύτευση. Σταυρούλα, αυτή εδώ τη λεμονιά ποιος την έχει χτύψει? Εγώ την έχω χτύψει. Πώς και έτσι? Ήθελα να έχω δικά μου λεμόνια. Λοιπόν, σε καταλάβαμε και σου έχουμε πάρει μια λεμονιά, γεμάτη λεμόνια. Α, τέλεια. Θα κόβεις και μαγειρεύεις. Μια χαρά. Λοιπόν, παιδιά, ωραία έχετε ζωγραφίσει με τον βραχόκηπο. Αλλά για να ζωγραφίσουμε τον τοίχο ήρθε ο Αλέξης. Γεια σου, Αλέξ. Γεια σου, παιδιά, τι γίνεται. Γιάννης, καλά. Γεια σου, Αλέξ. Και η Σταυρούλα. Γεια σου, Σταυρούλα. Χάρηκα. Σταυρούλα, ο Αλέξ είναι φίλος μας και κάνει καταπληκτικά γκράφιτι. Ωραία. Και σήμερα θα γεμίσει όλο αυτό το τοίχο με γκράφιτι. Ωραία, πολύ ωραία. Πινέλα. Τα αφήνουμε πάνω σου. Ωπα! Α, διακοπή. Τι έγινε? Τι έγινε? Μη με πατάτε, ρε Σωτήρη, μη με πατάτε. Ωπα, ρε, πες σου πάνω. Περίμενε. Έλα, την πρέζα κάποιος έβγαλε, παιδιά. Τα φυτά, παιδιά, προσέξτε. Άλεξ, βλέπεις. Το γεράνι, το κακόμενο. Καλά είμαστε. Τέλεια, τέλεια. Σύμπα της Σταύρουλας. Να μην τα ανοίξει. I'm an explosion, a little upset. She's a commotion and tastes like chocolate. Lips like a vampire, a cherry cola. Hips like a dirty little rock and roll. Can you hold her? Are you afraid of the dark? Are you afraid of hell? Are you afraid of the dark? I got a problem, a complication. Το Δενδρολίβανο είναι ένα από τα πιο κλασικά βότανα, γι' αυτό δεν πρέπει να λείπει από κανένα κήπο. Εκτός από το παρτέρι, έχει και μια θέση στην κουζίνα γιατί χρησιμοποιείται πολύ στη μαγειρική. Είναι και το νοτικό της μνήμης και μάλιστα στην αρχαία Ελλάδα οι μαθητές όταν διάβαζαν για τις εκτάσεις έκοβαν άνθη και τα βάζουν στα μαλλιά τους. Ρέση, έχω κάποια δουλειά να κάνω και την έχω ξεχάσει, δεν τη θυμάμαι με τίποτα. Μισό λεπτάκι. Την αμμοδόχο, ρε, για τα παιδιά. Θα οριοθετήσουμε τον χώρο των παιδιών με ένα ξύλινο φράχτη, έτσι ώστε να μπαίνουν μέσα και να παίζουν με ασφάλεια. Και με αυτά εδώ τα ξύλα θα φτιάξουμε την αμμοδόχο, θα τη γεμίσουμε άμμο και τα παιδάκια θα παίζουν. Συνεχίζουμε με το χώρο των παιδιών, αφού στερεώσαμε καλά το ξύλινο φράχτη. Στον πάτο της αμμοδόχου θα βάλουμε δύο ύφασμα και μετά θα τοποθετήσουμε την άμμο.
Αργυρό! Καλημέρα! Μήπως έχεις λίγο καφέ γιατί μου τελείωσε? Μισό λεπτό, αμάν πια! Ευχαριστώ! Από την πρώτη μέρα που ήρθανε τα παιδιά, γιατί εμείς είμαστε από πιο παλιά εδώ, έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις, υπάρχει πάρα πολύ χημεία, περνάμε ωραία, κάνουμε το καλαμπούρι μας, ψήνουμε, παίζουμε με τα παιδιά στην αυλή. Είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι πολύ, αλλά ελπίζω να σου φτάσει. Καλό είναι, φτάνει. Πέρτο. Πιανείς. Πιάνω, πιάνω. Έλα το delivery. Ωραία, πάρε πάνω. Θα κατέβω κι εγώ για καφέ μετά. Ωραία, κατέβα. Γειτονιά. Αλλά τι κάνεις τέτοια ώρα. Τα παιδιά, ελάτε να βοηθήσετε. Δεν καταλαβαίνεις, όλο το βράδυ φύτε, βέρε, δεν το λυπάς. Βγείτε έξω. Ωραία. Πολύ θόρυβο. Έλα Κυπούρη, βγείτε έξω για δουλειά. Διαμοδόχος είναι έτοιμη. Το μόνο που μένει να βάλουμε γύρω-γύρω ένα ασφαλές υλικό για να παίζουν τα παιδάκια και φυσικά να φέρουν τα κουβαδάκια τους για να αρχίσει το παιχνίδι. Όσο ο Σωτήρης παίζει με τα κουβαδάκια του, εγώ φύτεψα όλο αυτό το παρτέρι. Έβαλα τούγες και καλυστήμονες. Ο καλυστήμονας έχει αυτά τα κόκκινα άνθη που αρέσουν πολύ στα παιδιά και μοιάζουν με μπουκαλόβουρτσες. Το γκράφιτι είναι σχεδόν έτοιμο. Ο Άλεξ έχει πάει να πάρει κάποια χρώματα που τελείωσαν και είναι ώρα να δοκιμάσω τις καλλιτεχνικές μου ανησυχίες. Τι γίνεται? Εδώ είπα να σχεδιάσω. Εντάξει, ωραίο είναι, αλλά νομίζω τα πας πιο καλά με αυτά εδώ. Το αφήνω καλύτερα σε σένα. Okay. Αντί να βάψετε απλά ένα τοίχο, μπορεί να κάνετε πάνω του γκράφιτι. Αν διστάζετε και δεν το έχετε όπως εγώ, μπορείτε να φωνάξετε κάποιο καλλιτέχνη σαν τον Άλεξ. Λέω να ασχοληθούμε με κάτι που το ξέρουμε καλά. Παιδιά, ελάτε να συνεχίσουμε το βραχόκηπο. Λοιπόν, πάω να δώσω 2 κυκλάμινα στην Αργυρό. Μη δει γυναίκα. Αργυρό! Αργυρό! Τι είναι πάλι! Ούψ. Ο Γιάννης, εμένα είμαι Σταυρούλα. Χάρηκα. Στείλ μου το καλάθι να σου δώσω 2 κυκλάμινα. Ευχαριστώ. Πώς σου φαίνεται ο κήπος από επάνω? Είναι τέλειος. Σε περιμένω μετά να έρθεις να βοηθήσεις. Εντάξει, κατεβαίνω. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής μας έχει αναγκάσει να χρησιμοποιούμε για το σπίτι διάφορα καθαριστικά που μπορεί να είναι επικίνδυνα τόσο για εμάς όσο και για το περιβάλλον. Υπάρχει τρόπος να έχουμε καθαρό και υγιεινό σπίτι χρησιμοποιώντας ένα οικολογικό καθαριστικό το οποίο μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας. Χρησιμοποιούμε μισό φλιτζάνι ξύδι, 1/4 του φλιτζανιού μαγειρική σόδα. Ρίχνουμε 2 λίτρα ζεστό νερό. Μέσα διαλύουμε τη σόδα. Και μετά ρίχνουμε και το ξύδι. Ανακατεύουμε. Με αυτό το απλό διάλειμμα έχουμε ένα πολύ καλό γενικό καθαριστικό.
έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και μπορούμε να καθαρίσουμε. Γυάλινες επιφάνειες, καθρέφτες, αποθέσεις από ασβέστιο πάνω σε βρύσες και πλακάκια. Για να μην σπαταλάτε χαρτί κουζίνας, χρησιμοποιήστε παλιές εφημερίδες για το καθάρισμα των τζαμιών και μετά ρίξτε στην ανακύκλωση. Γεια σου και από κοντά. Καλώς στην Αργυρό. Ήρθα να σε βοηθήσω. Και κράτησες την υπόσχεσή σου. Πάντα. Πώς σου φαίνεται ο βραχόκηπος? Είναι πολύ ωραίος, εντυπωσιακός. Σε λίγο θα το τελειώσουμε. Ωραία. Τώρα ξέρεις τι θα κάνουμε. Θα φυτέψουμε κάτι. Ναι, αμέ. Τι θα φυτέψουμε? Γεράνι. Ωραία. Λοιπόν, ένα για σένα. Ευχαριστώ. Ένα για μένα. Ένα να φυτέψουμε αυτό εδώ. Θα μου δείξεις όμως. Ναι, αμέ. Ωραία. Ανοίγουμε μια τρύπα. Το χώμα είναι ήδη πολύ καλό. Χτυπάς ελαφρά την πλάστρα. Όχι, όχι έτσι. Κρατάμε το φυτό εδώ. Α, και το γυρίζουμε να πάμε. Προσεκτικά. Πάμε. Ωραία. Εντάξει, μπορεί ο κήπος να είναι το παιδιό από κάτω, των γειτόνων μας, αλλά και εμείς ανοίγοντας πια τις πόρτες και τα παράθυρά μας, βλέπουμε χρώματα, βλέπουμε πράσινο, που δεν υπάρχει πουθενά πλέον στην περιοχή εδώ πέρα. Και φυσικά και πίνοντας τον καφέ μας, καθώς θα καλοκαιριάζει και όλα αυτά, θα είναι πάρα πολύ ωραία και ανυπομονώ. Άλεξ, πώς πάει? Καλά, νομίζω ότι είμαστε στο τέλος πια. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Και εγώ. Πριν φύγεις, θα με βοηθήσεις λίγο σκαλά. Έγινε. Κάτις. Για κρατά. Καλά. Έλα. Ευχαριστώ, Άλεξ. Τίποτα. Καλέμε. Η Σταυρούλα μας είπε ότι θα κεράσει τσιμπουράκι μετά. Αλλά ξεροσφύρι δεν πάει, γι' αυτό λέω να ψήσω ένα χταποδάκι. Ή μάλλον χταποδάρα. Άρε μεγάλε. Γαρυφαλό σταυτί στη γλάστρα και στο χώμα. Πάντου μπορείς να βάλεις μια γαριφαλιά, αλλά για να ανθίζει περισσότερο χρειάζεται τακτικό πότσιμα και ήλιο. Στην Ισπανία είναι το εθνικό λουλούδι, ενώ στην Ελλάδα τα κόκκινα γαρίφαλα παραπέμπουν κυρίως σε πολιτικές καταστάσεις, αλλά και σε αγαπημένες ταινίες και τραγούδια. Κόκκινο γαρίφαλο. Κόκκινο γαρίφαλο. Λοιπόν, ναι. Καλά όλα αυτά, αλλά εμένα το γαρίφαλο μου θυμίζει και μπουζούκια. Πέντε πανέρια από μένα στο φίλο μου Σωτήρη. Στην ώρα. Παιδιά, είναι τσιμπουράκι. Βλέπεις, εγώ προβλέψεις. Έτσι, λοιπόν. Έτσι, μπράβο. Άντε. Στην γεια μας. Ωραίο. Σταυρούλα, έχεις σκεφτεί να φυτέψεις λαχανικά και να έχεις το δικό σου μποστάνι? Όχι. Κακός. Είναι πολύ εύκολο. Για δες. Στα προηγούμενα επεισόδια φυτέψαμε μαρούλι, ρόκα, σπανάκι, καρότο και κρεμμύδι. Σήμερα θα σας δείξω έναν τρόπο για να μεταμορφώσετε το μποστανάκι σας σε ένα μικρό θερμοκήπιο. Θα χρειαστείτε 3 πλαστικές σωλήνες Φι16 κομμένες στα 3 μέτρα, 1 πλαστική σωλήνα Φι16 κομμένη στο 1,20, ρόκες, 3 βίδες, ένα νάιλον και από εργαλεία, ένα ηλεκτρικό τρυπάνι, ένα σφυρί και ένα μέτρο. Ξεκινάμε. Παίρνουμε τη σωλήνα που είναι 3 μέτρα, μετράμε 1,5. Σημαδεύουμε και κάνουμε την τρύπα. Κάνουμε το ίδιο και με τις άλλες 2 σωλήνες.
στείνουμε. Και τώρα θα κάνουμε τις τρύπες για τη ράχη του θερμοκηπίου. Χρειάζεται να κάνουμε δύο τρύπες στις δύο άκρες και μία ακριβώς στο κέντρο. Και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τη συναρμολόγηση. Χρησιμοποιούμε τις βίδες, κάνουμε την πρώτη ένωση και βιδώνουμε. Ομοίως και με τις άλλες δύο τρύπες. Σφίγγουμε και την τελευταία βίδα και τώρα θα λυγίσουμε τις σωλήνες για να πάρει το θερμοκήπιο την τελική του μορφή. Για περισσότερη ασφάλεια θα βάλω σε αυτά τα σημεία ηλεκτρολογικές ρόκες. Τέλος, βάζουμε το νάιλον. Όπου δεν γίνεται δουλειά, χρειάζεται βοήθεια. Έλα ρε Μάκη, έλα βοήθα λίγο. Δεν μπορώ να το βλέπω άλλο να ταλαιπωρείτε. Έλα σε βοηθήσω ρε Σποντήτη. Άμα φυσάει δεν γίνεται. Ωραία, κράτα εσύ από εκεί. Σταθερά. Το έχεις. Ναι, εύκολα. Ωραίο. Έλα. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Θα πάω στο καλό. Το θερμοκήπιο είναι έτοιμο. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να καλλιεργήσετε λαχανικά ακόμα και αν είναι εκτός εποχής, γιατί έτσι είναι προστατευμένα από το κρύο. Καλλιεργήστε ντομάτες, πιπεριές, φράουλες και πολλά ακόμα. Έφερα τη λεμονιά που υποσχεθήκαμε στη Σταυρούλα. Γιατί παλιά της έχει τα χάλια της. Είναι γεμάτη φιλοκνίστη. Γιατρέ μου, άναψα σφωτιά για να ζεσταθούμε και κρύωνα κιόλας. Όχι, και ο κλαδιά που είναι προσβεβλημένα από ένα έντομο. Και τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, λέγεται φιλοκνίστης. Είναι ένα έντομο που προσβάλλει τα εσπυριδοειδή. Κάνοντας αυτές τις τοές στα φύλλα, με αποτέλεσμα αυτά να αποκτούν αργυρόχρωμη όψη και να καρουλιάζουν. Έτσι μειώνεται η φωτοσύνθεση ή ακόμα προκαλείται και η ξύρανση των φύλων. Και έχουμε μειωμένη παραγωγή. Ιδιαίτερη προτίμηση ρίχνει στα φύλλα που βρίσκονται πάνω στους λέμματους βλαστούς. Δηλαδή σε αυτούς που αναπτύσσονται ολόησια και ταχύτατα. Ο φιλοκνίστης εμφανίζεται κυρίως καλοκαίρι και φθινόπωρο. Υπάρχουν κάποια προληπτικά μέτρα για να τον αντιμετωπίσουμε. Πρώτον, κάνουμε λίπανση όσο νωρίτερα γίνεται την άνοιξη, έτσι ώστε το καλοκαίρι που κυρίως εμφανίζεται να υπάρχουν όσο το δυνατόν λιγότερα τρυφερά φύλλα. Επίσης, η μείωση του ποτίσματος στα απολύτως απαραίτητα επίπεδα βοηθάει στην κατεύθυνση αυτή. Με ένα κλαδευτήρι θα πρέπει να αφαιρούμε όσους λέμαργους βλαστούς δεν χρειαζόμαστε, καθώς και τα μέρη που έχουν προσβληθεί και να τα καταστρέφουμε. Και μετά θα πούμε bye-bye φιλοξίστη. Όχι κοριτσάκι μου, θα πούμε bye-bye φιλοκνίστη. Φιλοκνίστη. Είναι διχόντρα ή αλλιώς τριβιλάκι. Τη βάλαμε γιατί δεν χρειάζεται κούρεμα. Ωραία, πολύ ωραία. Τι είναι αυτό? Καραμούγια μου. Τι είναι? Καραμούγια μου. Και τι μου τη δίνει? Ναι. Δωρό. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
θόρυβο, παιδί μου, θα μου κουφώσει. Κοριτσάκια. Αμ. Πάντα δυο μου χέρια τα χτυπώ. Πάντα δυο μου χέρια τα χτυπώ. Είμαι το παιδί, χαίρο πάντα να γελώ. Χαρώ πάντα δυο μου χέρια τα χτυπώ. Τα πιο ωραία που είναι στο κήπο μου είναι τα τριαντάφυλλα και οι μαγαρίτες. Το υλικό αυτό λέγεται λαστιχένιος φλοιός. Είναι ασφαλές υλικό, ιδανικό για παιδότοπους. Δεν χαλάει, δεν παρασύρεται από τον αέρα και καθαρίζεται πολύ εύκολα. Παιδάκια θα φυτέψουμε. Γεια, ελάτε. Ελάτε, έλα. Έλα μέσα στην αμοδόχο, μπράβο. Τα παιδιά λατρεύουν την Κυπουρική. Τους αρέσει να ποτίζουν, να παίζουν με το χώμα, αλλά και να φυτεύουν. Επιπλέον έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον και μαθαίνουν να σέβονται τη φύση. Χριστίνα, να φυτέψουμε. Ναι. Λοιπόν, θα φυτέψουμε βολβούς. Ο βολβός είναι τουλίπα. Όταν μεγαλώσει θα γίνει, κοίτα αυτό το ωραίο λουλουδάκι. Έλα, δούμε αυτό να εμάς. Είναι η Χαρούλα. Δεν πειράζει, θα το πλύνουμε. Λοιπόν, αυτός είναι ο βολβός. Αυτό είναι το κάτω μέρος, είναι η ρίζα του. Από πάνω είναι η μύτη. Κάνε μια μικρή λακκουβίτσα με το δαχτυλάκι σου. Πάρε το βολβό. Βάλ' το μες στην τρυπούλα. Ωραία. Ωραία. Πίεσε τον λίγο. Σκέπασε τον με χώμα. Ρίξε χωματάκι τώρα. Όταν μεγαλώσει θα γίνει αυτό το ωραίο λουλουδάκι. Τώρα τι μένει, κορίτσια, να κάνουμε. Για το ποτίσουμε. Μπράβο. Θα το προσέχεις. Ναι. Για να μεγαλώσει. Κάθε πότε θα το ποτίζουμε. Μία φορά την εβδομάδα. Εντάξει. Λοιπόν, σας αφήνω να παίξετε. Σταυρούλα, ο βραχόκηπος τελείωσε και θέλω να μου πεις πώς σου φαίνεται. Είναι πολύ ωραίος. Είναι καλύτερος. Πολύ ωραίος. Είναι πολύ καλύτερος, ναι. Νομίζω θα ζηλέψει αν το δει. Θα ζηλέψει ο φίλος σου. Πάρα πολύ. Λέγες. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Εγώ θα σου πω κάποια πράγματα για τη συντήρησή του, που είναι και αυτή πολύ σημαντική. Το πρώτο καιρό που θα ποτίζεις, θα προσέχεις μην παρασυρθεί το χώμα. Θα ποτίζεις προσεκτικά. Κλάδαμα και λίπανση στα φυτά κάνουμε κανονικά όπως και τα υπόλοιπα φυτά του κήπου. Και η σημαντικότερη εργασία είναι το ξεχορτάριασμα. Εκεί θέλει να βάλεις λίγο χέρια. Να βγάλεις τα χόρτα, τουλάχιστον μέχρι να αναπτυχθούν τα φυτά και να μην επιτρέπουν στα ριζάνια να φυτρώσουν. Ωραία. Το πιέσες. Πώς θα το κάνω. Μπράβο. Δώσε. Ωραία. Ο άντρας μου έχει φτιάξει πολλά πράγματα μέσα στο σπίτι. Το έχουμε ανακαινήσει, θα έλεγα. Το μόνο που δεν μπορούσε να φτιάξει ήταν τον κήπο. Και από λόγο χρόνου και από θέμα γνώσης. Δεν έχουμε γνώσεις ούτε εγώ ούτε εκείνος για να ασχοληθούμε με τον κήπο. Έτσι αποφάσισα να φτιάξω τον κήπο, να του κάνω έκπληξη, να το δει, να του αρέσει, να είναι και από μέσα ωραίο και από έξω ωραίο.
κάνει, πώς το λένε το καναρίνι. Βραζιλιάνος. Κυπουρίνιο. Κυπουρίνιο, σου άρεσε ο κήπος. Τι, μόνο το γκράφιτι, ο γραφόκηπος καθολού. Ρε Σταυρούλα, για πες μας, σου άρεσε ο κήπος γιατί ο Κυπουρίνιο ήταν περίεργα. Γεια σας, μια χαρά, είναι πολύ ωραία. Μας άρεσε. Είναι τέλεια. Αργυρό, θα το χαίρεσαι και εσύ πάντως από πάνω, έτσι. Και ιδίως τα παιδιά. Φανταστικά. Ωραία, εμείς σας παραδίδουμε τον κήπο. Σας παραδίδουμε και τον Κυπουρίνιο. Και τον Κυπουρίνιο, να τον προσέχετε και να τον αγαπάτε τον κήπο σας. Και να φροντίζετε τα φυτά σας. Κριστινά, γεια σας. Ο Κυπουρίνιο θα μου το λέει αν το φροντίζει τον κήπο. Πρόσεχε. Γεια σας. I'll always be there. When you're in doubt, and when you're in danger, take a look all around, and I